Να παρουσιάσουμε την κυρία Νάση Παπαθανασίου, διδάκτορα κλινικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ. Και πού πάμε? Και επίσης ο δάκτωρ ψυχολογίας και εκπαιδευτικός Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως ο εμπειρογνώμονας σε θέματα της σχολικής ζωής από την UNESCO, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο και το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος έγραψε και ένα βιβλίο με τον προκλητικό τίτλο «Η αυτοκτονία της ψυχιατρικής». Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από την Κύπρο. Κύριε Παπαδόπουλε, θα μας δώσετε λίγο τον ορισμό να καταλάβουμε γιατί, σαν καλησπέρα και από μένα καταρχήν, συγγνώμη για την αγένειά μου. Επειδή ακούγεται πολύ συχνά και με μια αγωνία από τους γονείς, γονείς είμαστε, και έτσι βγήκε το θέμα, κουβεντιάζοντας και με τη Φωτεινή και με τους άλλους, αυτή η διάσπαση προσοχής και αυτή η υπερκινητικότητα των παιδιών, και μαθαίνω ότι ασχολούνται πάρα πολύ και οι επιστήμονες αλλά και οι φαρμακοβιομηχανίες με αυτό το θέμα. Και με ανησύχησε. Καταρχήν η αυτοκτονία της ψυχιατρικής, που είναι ο τίτλος μου στο βιβλίο αυτό, εκδόθηκε ίσως, είναι το γεγονός ότι η ψυχιατρική έχει παραχωρήσει την επιστημονική της δεοντολογία και ηθική στην υπερφαγία και συνακόλουθα στην ιδεολογία των αγορών και συγκεκριμένα της πιο κερδοφόρας εξ αυτών των φαρμακοβιομηχανιών. Πώς αυτό μέσω του διαγνωστικού και στατιστικού ενσυλλιδίου ψυχικών διαταραχών, που είναι η βίβλος κάθε ψυχιάτρου και που είναι το μόνο εγχειρίδιο που αναγνωρίζεται νομικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις ασφάλειες κλπ. Και για να δίνει λεφτά στα σχολεία που έχουν παιδιά που με τον τίτλο, με την ετικέτα ΔΕΠΗ, διαταραγμένα υπερκινητικότητα, με διαταραγμένη υπερκινητικότητα, το DSM αποτελεί, όπως το λέμε αυτό το διαγνωστικό εγχειρίδιο, αυτή η βίβλος των ψυχιάτρων, αποτελεί την ιδιοκτησία της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, η οποία το ξεκίνησε το 52 και η οποία χρηματοδοτείται από τις φαρμακοβιομηχανίες. Το 60% των μελών που αποφασίζουν για αυτή τη βίβλο που σου λέει DSM, αυτό ο ορισμός, είναι πολύ ενδεικτικός το πόσο επιστημονικό είναι το ΔΕΠΗ. Παραδείγματος χάρη, μερικά από τα κριτήρια λέει συχνά αποτυχάνει να επικεντρώσει την προσοχή του σε λεπτομέρειες. Συχνά, τι σημαίνει συχνά? Συχνά για εσάς και για μένα και για τον ασφαλάσκαλο και τον άλλο. Συχνά αποφεύγει και αποστρέφεται ή είναι απρόθυμος να εμπλακεί στις δουλειές του σχολείου. Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες. Το ένα είναι ότι το ΔΕΠΗ το έφτιαξε ο Λέον Έιζενμπεργκ, ένας Αμερικάνος ο οποίος έφανε πριν μερικά χρόνια, Αμερικάνος καθηγητής στο Χάρβαρτ, ο οποίος έκανε μεγάλη περιουσία και ο οποίος δήλωσε πριν πεθάνει στο Der Spiegel, το γερμανικό περιοδικό, ότι αυτή η αρρώστια είναι μια κατασκευαστής αρρώστια και ότι κάναμε και ψέματα στις μετρήσεις μας. Αυτό είναι γραμμένο και έχω το αντίγραφο στα γερμανικά, στα αγγλικά και παντού είναι, έχω τη βιβλιογραφία όλη. Επομένως υπάρχει μια... για να σας εξηγήσω τι σημαίνει διαπλοκή. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Κύριε Παπαδόπουλε, μου λέει ότι το έχουμε αυτό το απόσπασμα. Ο επιστήμονας αυτός παραδέχτηκε λοιπόν ότι μπορεί εμείς να σας μιλήσαμε για ΔΕΠΗ, αλλά πρόκειται για μια κατασκευασμένη ασθένεια υπαγορευμένη από τις φαρμακοβιομηχανίες. Μέχρι να το δούμε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, πού βρισκόμαστε στην Ευρώπη? Μας λέτε ότι εισάγουμε ουσιαστικά έναν κατάλογο τον οποίο μας στέλνει η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία εδώ, τη οποία τα μέλη συνεργάζονται με τις φαρμακοβιομηχανίες.
βιομηχανίες. Και εμείς ακολουθούμε ως η Ευρώπη τι κάνει. Γιατί το 2003 στην Βρετανία είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα και καταργήθηκαν αρκετά ψυχοφάρμακα για παιδιά. Εμείς και το κρίθηκαν, το απόσπασμα. Κρίθηκαν ακατάλληλα για τα παιδιά αυτά τα ψυχοφάρμακα και καταργήθηκαν. Η Ευρώπη ακολουθεί γοργά τους ρυθμούς της Αμερικής και αρχίζουμε να δίνουμε ψυχοφάρμακα στα παιδιά για ψήλου πίδημα. Κατά τη γνώμη σας, τι συμβαίνει? Γιατί επειδή έχετε ασχοληθεί και με το αντιναρκωτικό, ήσασταν στο αντιναρκωτικό συμβούλιο Κύπρου, η Βρετανία τότε είπε ότι δεν είναι επικίνδυνα μόνο τα ναρκωτικά για τα παιδιά, είναι και τα ψυχοφάρμακα. Το ασπάζεστε και πού βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, αυτό που δίνουνε είναι αμφεταμίνη. Αμφεταμίνες είναι μαζί με την κοκαίνη και τη μορφίνη τη δεύτερη κατηγορία των απαγορευμένων ναρκωτικών. Αλλά οι Νοβάρτης και οι Μέντισης πλήρωσαν την έκδοση ειδικού τεύχους του ιατρικού περιοδικού, ενός γερμανικού ιατρικού περιοδικού που λέγεται Kinder und Jugend, αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στη ΔΕΒΗ. Και γινόταν παρότρινση στους γιατρούς να συνταγογραφούν την μεθυλφενιδάτη, αυτή την αμφεταμίνη. Η φαρμακευτική εταιρεία Λίλη χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το ερευνητικό κέντρο για το ΔΕΠΗ Αμβούργου. Δηλαδή βρισκόμαστε προ μια αλώσεως της ψυχιατρικής, η οποία απεμπόλυσε τη θεωρία, λέγοντας ότι για να είμαστε αντικειμενικοί πρέπει να βγάλουμε τις θεωρίες από το 1980 στο εκτρίδιο της, έχει ένα κατάλογο από συμπτώματα. Αν είναι δυνατόν να είσαι επιστήμονας και να μην αναλύεις μια συμπεριφορά, ένα σύμπτωμα μέσα από το πρίσμα μιας θεωρίας. Κύριε Παπαδόπουλε, και πηγαίνετε εσείς και εγώ να σας ρωτάει ο ψυχίατρος 1, 2, 3, είσαι δυστυχής συχνά, κλαίς συχνά, χωρίς να λάβει υπόψη του το πλαίσιο το ιστορικο-κοινωνικό. Δηλαδή έχουμε μια κατάργηση της κλινικής πράξης. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά, αν έρθετε εδώ στην πόλη μας, στην Αθήνα. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε, κύριε Παπαθανασίου. Μίλησε για κατάργηση της κλινικής ψυχολογίας. Και μίλησε αυτό, μίλησε. Εδώ μίλησε ότι παρήγγειλε η Νοβάρτης και έγινε έτσι το θέμα. Και από την άλλη, μόνο ο τύπος. Ξαναδείξε πάλι, ρε Δημήτρη, το δημοσίευμα. Ο τύπος ο οποίος ήταν στα μέλος Αμερικάνικης ψυχιατρικής εταιρείας. Την ασθένεια, είπε ότι παιδιά δεν υπάρχει καμία ασθένεια. Το κάναμε για να βγάζουμε φάρμακα και να παίρνουμε τα φράγκα από τα παιδιά. Αυτό που δείξαμε πριν, δηλαδή στην καρτέλα. Και το θέμα είναι ότι παρά την αποδοχή αυτή, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει σάλλος στην επιστημονική κοινότητα, συνεχίζουν να χορηγούν ψυχοφάρμακα για παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες ευρέως, αλλά και στην Ευρώπη. Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που μας είπαν ότι και στο παιδόν τους εδώ υπάρχει. Τι γίνεται τώρα στην Ελλάδα? Αυτό θέλουμε. Εδώ τι γίνεται στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα εξαρτάται από το πλαίσιο και εξαρτάται από τα συμπτώματα τα οποία παρουσιάζει το παιδί. Mm. Να πούμε απλώς για να είμαστε ξεκάθαροι. Το DSM, το οποίο ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, είναι ένα διαγνωστικό ταξινομικό εγχειρίδιο το οποίο αφορά τις ψυχικές διαταραχές. Okay. Αντίστοιχα, υπάρχει και το ICD, το οποίο τώρα ετοιμάζεται για 10η έκδοσή του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτά τα εγχειρίδια έχουν. Ο βασικός στόχος είναι να μπορούμε να έχουμε καταλογραφήσει τις διάφορες ασθένειες, διαταραχές, ψυχικές και σωματικές, ώστε να μπορούμε οι επιστήμονες να συνεννοούμαστε μεταξύ μας στο κομμάτι των διαγνώσεων. Mm-hmm. Το πώς έχουν αυξηθεί οι διαταραχές που εμφανίζονται μέσα στο DSM από την πρώτη του εμφάνιση μέχρι τώρα, φαίνεται από το ότι ξεκίνησε το πρώτο DSM στη δεκαετία του 50 ήταν περίπου 150 με 200 σελίδες, τώρα είναι περίπου 1000 σελίδες η τελευταία του έκδοση. Πάμε στις οικογένειες όμως. Λοιπόν, απλώς για να έχουμε ένα πλαίσιο. Πάμε στις οικογένειες. Στις οικογένειες. Το είπε ο κ. Παπαδόπουλος πάρα πολύ γλαφυρά, ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διαγνώσεις πέρα από το συγκεκριμένο κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε. Ειδικά η ΔΕΠΗ είναι μία διάγνωση που εμφανίστηκε ως συστοιχεία συμπτωμάτων όταν οργανώθηκε το σχολικό πλαίσιο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε παρατηρηθεί.
σε αντίθεση με άλλες ασθένειες, όπως είναι για παράδειγμα η σχιζοφρένεια, σε αντίθεση με άλλες διαγνώσεις, όπως είναι η σχιζοφρένεια για παράδειγμα. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ακριβώς. Υπονοεί ότι μπορεί να είναι και το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί μια επιπλέον δυσκολία στα παιδιά. Mm-hmm. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά κέντρα τα οποία λειτουργούν και δίνουν διαγνώσεις με μικρότερη ή μεγαλύτερη ακρίβεια, βασισμένα σε συμπτώματα τα οποία είναι διαφορετικής σοβαρότητας. Και αυτό συχνά ακολουθείται και από συνταγογράφηση φαρμάκων. Mm-hmm. Αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει μια βάση δεδομένων, δηλαδή. Το να δίνεις φάρμακα στα παιδιά, γενικώς το λέω, είναι ένα ζήτημα και ηθικής. Αν δίνεις ψυχοφάρμακα στα παιδιά, είναι ένα δις θέμα ηθικής. Προκύπτει αυτό το πολιτικό. Πόσο μάλλον, συγγνώμη, εσύ με βάζεις στην ιστορία αυτή, πόσο μάλλον όταν υπερβάλλουμε για πράγματα που τα κάνουν και ασθένειες. Αυτό το θέμα διάσπασης προσοχής και τα υπερκινητικά, δηλαδή δεν υπάρχει μαμά και μπαμπάς ο οποίος δεν έχει μια αγωνία ότι το παιδί είναι ή υπερκινητικό ή έχει. Ειδικά για τη ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα είναι το πλήρως όνομα. Αυτό. Ειδικά για τη ΔΕΠΗ. Είναι αρκετά σύνθετα τα συμπτώματα και καλύπτουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο, να πούμε ότι υπάρχει εντελώς διαφορετική δημογραφική κατανομή από χώρα σε χώρα. Υπάρχουν χώρες που εμφανίζεται στο 1,5% για παράδειγμα των παιδιών. Υπάρχουν χώρες που φτάνουν διαγνώσεις μέχρι το 15-20% των παιδιών. Το οποίο δείχνει και το πόσο υποκειμενικά μερικές φορές είναι τα κριτήρια. Δεν μετράμε σωστά. Μετράμε όμως αντικειμενικά την δυσκολία που έχει το παιδί να ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά κριτήρια της ηλικίας του. Και της κοινωνίας. Ή της κοινωνίας, αλλά της ηλικίας του σε σχέση με την κοινωνία και το σχολικό πλαίσιο. Είναι κοινωνικά τα κριτήρια. Η κοινωνία τα καθορίζει. Άρα, μπορούμε να μιλήσουμε για χειραγώγηση των παιδιών μας, των φαρμάκων. Δηλαδή, αν στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρείτε το να αντιμιλήσει ένα παιδί στη δασκάλα του παθολογικό και του χορηγείται φάρμακο, εδώ δεν προκύπτει και ένα τεράστιο πολιτικό θέμα. Μπράβο, Φωτεινή. Αυτό είναι για μένα το θέμα. Μα αυτό δηλαδή, αυτό πώς καθορίζει ο καθένας τη δομή της κοινωνίας του ή όπως τη θέλει. Θα μπορεί να πει ότι αυτό, ότι επειδή εγώ είμαι έτσι και εσείς αλλιώς, αυτό είναι πρόβλημα και είναι. Πρέπει να το διορθώσουμε. Αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αφορά και τους ενήλικες. Και στο πώς χειριζόμαστε τα φάρμακα και το πώς χειριζόμαστε τις διαγνώσεις. Αλλά πώς χειριζόμαστε τους εγκλισμούς και τις αγγελικές οντολές για εγκλισμούς. Ναι. Τα φάρμακα. Ο στόχος εδώ πέρα δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε τα φάρμακα. Τα φάρμακα έρχονται να απαντήσουν και σε υπαρκτά προβλήματα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε κάπως είναι ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο στα φάρμακα. Υπάρχει κάποιος λόγος που τα φάρμακα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ θεωρητικό. Όχι, να το πω πολύ πρακτικά. Δηλαδή, αν ο άλλος έχει πάρει μια ιστορία και έχει κάνει μια δουλειά με τη φαρμακευτική εταιρεία και γράφει, θα μου βάλει το παιδί σε μια διαδικασία να παίρνει φαρμακευτική αγωγή σε μια νόσο που δεν υπάρχει. Που, όπως είπα προηγούμενος, την ανακάλυψα εγώ για να βγάζει λεφτά η φαρμακοβιομηχανία. Αυτό είναι η τρέλα. Δεν είναι ότι δεν θα είμαστε κάτω του φαρμάκου, βεβαίως θα πάμε και φάρμακο. Και πώς θα καταλάβει η οικογένεια πότε πραγματικά υπάρχει λόγος να χορηγηθεί ένα φάρμακο και πότε χορηγείται ένα φάρμακο επειδή πρέπει να πλουτίσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Εδώ. Σε έξω τώρα. Κατάλαβες που είναι το πρόβλημα. Το πρώτο κομμάτι είναι ότι τα φάρμακα και στα παιδιά και στους ενήλικες δεν θα έπρεπε να δίνονται χωρίς να συνοδεύονται από μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και μια ψυχοθεραπευτική δουλειά. Mm-hmm. Το φάρμακο από μόνο του δεν φτάνει να κάνει. Δεν κάνει θαύματα το φάρμακο από μόνο του ή δεν κάνει θαύματα τουλάχιστον μακροπρόθεσμα. Mm-hmm. Τα φάρμακα δεν αρχίζουμε να τα παίρνουμε παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, στατιστικά σε ελάχιστες περιπτώσεις, mm-hmm. Για όλη μας τη ζωή. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα φάρμακα έχουν αρχή, μέση και τέλος. Ξεκινάμε μια φαρμακοθεραπεία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με συγκεκριμένο στόχο. Mm-hmm. Τη συμπληρώνουμε με ψυχοθεραπεία ώστε να μπορέσει το άτομο να φύγει από τη φαρμακοθεραπεία και να ζει. Αυτό που ο Παπαδόπουλος είναι σκάνδαλο, ναι ή όχι? Σε σχέση με τη ΔΕΠΗ και το πώς οι φαρμακευτικές βιομηχανίες μπλέκονται σε νέες διαγνώσεις, στην Αμερική ναι. Έχουμε τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα? Πρέπει να χτυπήσουμε το καμπανάκι? Είναι ένα θέμα που είναι για την εξωτική Αμερική? Στην εξωτική Αμερική είναι περισσότερο θέμα πώς είναι στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έχουμε στοιχεία από τον ΕΟΦ για το τι συνταγογραφήσεις γίνονται. Ο ΕΟΦ, εμείς επικοινωνήσαμε με την προϊόντα του ΕΟΦ και μας είπε ότι δεν μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τα φάρμακα, γιατί είναι λίγες οι εταιρείες, επομένως δεν θα ήθελα να το σχολιάσουν. Όμως οι ίδιες οι εταιρείες έχουν δώσει αυξημένη συνταγογράφηση. Εννοείται, θα φωτογράφησε τις εταιρείες. Το πιάσαμε το υπονομιμό ΕΟΦ. Καταλάβαμε τι μας είπες. Άρα όμως υπάρχει αυξημένη συνταγογράφηση. Το ερώτημα που έθεσε στην αρχή είναι πολύ σοβαρό.
Ο γονέας, πώς θα, τι έρευνα πρέπει να κάνει, πού να απευθυνθεί, κάτσε, για να ξέρει αν πρέπει... Ο κράτος. Ο κύριος κράτος, ο οποίος δεν έχει χρώμα, δεν έχει φίλο, δεν έχει... Ο κύριος κράτος δεν οφείλει, αφού έχουμε αυτά τα δυνατά πράγματα, να επισημοποιήσει τη θέση του και να μας καθοδηγήσει. Τι να κάνει ο πολίτης, τα ψάχνει τα Ινστιτούτα. Μα ο πολίτης εκεί αυτό καταλήγει να κάνει. Ψάχνει τα Ινστιτούτα, ψάχνει τα διάφορα κέντρα τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες σε σχέση με τα διάφορα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουν τα παιδιά, χωρίς να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός κρατικός έλεγχος. Ναι. Κύριε Παθανασίου, επίσης μπορεί να πάει στο παιδόν και να έχει άλλη διάγνωση και σε ένα αλφα διαγνωστικό κέντρο να έχει άλλη διάγνωση και να τρελαθεί ο γονέας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σας αποχαιρετήσουμε, επειδή εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει κάνει αγώνα μεταξύ άλλων για την κατάργηση του ηλεκτροσοκ στην Κύπρο και αλλού γενικά, και έχει κληθεί μάλιστα να μιλήσει σχετικά και στην Ευρώπη για το θέμα. Ήθελα να σας ρωτήσω τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ηλεκτροσοκ συμβαίνει. Ηλεκτροσπασμοθεραπεία, όπως ονομάζεται, συμβαίνει ακόμα και σήμερα και σε πάρα πολλές περιπτώσεις συμβαίνει και χωρίς να υπάρχει λόγος. Και σε εφήβους. Και σε εφήβους, σε παιδιά 17-18 χρονών. Αυτό το ξέρουμε. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες, με κριτήρια τα οποία μερικές φορές είναι νεφελώδη. Μάλιστα. Ένα γαμπανάκι χτυπήσαμε. Εντάξει, τηλεόραση κάνουμε, δεν κάνουμε συνέδριο εμείς εδώ. Είδαμε τα στοιχεία, θα επανέλθουμε, όπως λένε πάντα οι καλοί δημοσιογράφοι, θα επανέλθουμε στο θέμα και νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και εξέλιξη. Θα δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.